η αγροδιατροφική σύμπραξη της περιφέρειας Κρήτης κατέθεσε μια πρόταση στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα The European Food Masters για δεύτερη φορά, η οποία και εγκρίθηκε. Είναι η μοναδική αγροδιατροφική σύμπραξη σε όλη τη χώρα που έχει καταθέσει για ένα τέτοιο πρόγραμμα. Ολοκληρώσαμε ένα πρώτο πρόγραμμα με απόλυτη επιτυχία στον ίδιο κανονισμό και αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να μπορέσουμε να εγκριθούμε σε αυτή τη δεύτερη πρόταση. Αφορά τα POP και PUE προϊόντα και οι χώρες στόχοι είναι η Ελλάδα, η Γερμανία και η Γαλλία. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη γιατί πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει στο να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα προϊόντα μας, να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα να προβάλλουν και να αναδείξουν τη δουλειά που κάνουν και θα βοηθήσει γενικά την οικονομία του νησιού μας. Είπατε ότι είναι η δεύτερη φορά που γίνεται αυτό και εντάσσεται η αγροδιατροφική στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ναι? Βεβαίως, βεβαίως. Ωραία. Τα ωφέλη λοιπόν από αυτή την πρώτη φορά, ποια ήταν, πώς καταγράφονται, για να το καταλάβουμε και όλοι μας? Τα ωφέλη του πρώτου προγράμματος ήταν ότι μπορέσαμε να συμμετέχουμε σε διάφορες δράσεις όπως εκθέσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Γίνανε διάφορες δράσεις όπως προσκλήσεις αγοραστών, δυνητικών αγοραστών από τις χώρες στόχους που ήρθαν εδώ στο νησί μας και έκαναν B2B συναντήσεις με τοπικούς παραγωγούς όπου τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ καλά. Έγιναν συμφωνίες μεταξύ των δύο μερών και αυτό είναι που μας ικανοποιεί. Και αυτό που μας ικανοποιεί περισσότερο είναι ότι κατάφερε μια αγροδιατροφική σύμπραξη να καταθέσει μια δεύτερη πρόταση να εγκριθεί σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, όταν μόλις 11 προτάσεις πέρασαν σε όλη την Ελλάδα. Το κρατάω αυτό ως στοιχείο, διότι έχει να κάνει με τα προϊόντα τα POP, όπως επίσης και τα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης, που φαίνεται τέλος πάντων, κύριε Τζεδάκη, να είναι αυτή η διαδικασία, δηλαδή POP και PGE, να είναι μονόδρομος. Το έχουν καταλάβει στο σύνολό τους, αναρωτιέμαι από την άλλη μέσα από την προσπάθεια ή τις προσπάθειες που καταβάλουν εσείς, ομάδες παραγωγών, σύλλογοι, το έχουν καταλάβει στο σύνολό τους η παραγωγή στον πρωτογενή τομέα και ποια προϊόντα, για ποια προϊόντα μιλάμε, POP και ποιε? Κυρία Ανδρουγεράκη, η περιφέρεια της Κρήτης έχει κατοχυρώσει τα περισσότερα POP και PUE. Είναι το ελαιόλαδο, είναι το τυρί, είναι τη σταφίδα, είναι το κρασί. Έχει πολλά προϊόντα τα οποία έχουν κατοχυρωθεί ως POP PUE. Είναι μονόδρομος. Σίγουρα δεν είμαστε στα επίπεδα των πιστοποιήσεων το οποίο θα θέλαμε. Ως παραγωγή μιλάμε τώρα. Και πρέπει η παραγωγή, το ζητούμενο είναι η παραγωγή, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Σίγουρα υπάρχει πρόοδος, δεν είναι στα επίπεδα τα οποία θέλαμε. Η παραγωγή θα πρέπει να μπουν στη διαδικασία να τυποποιούν το προϊόν. Αυτό είναι το α και το ω. Όταν τυποποιούμε το προϊόν με μια καλή συσκευασία, με προδιαγραφές, τότε είναι που το προϊόν θα αποκτήσει ταυτότητα και θα αποκτήσει και υπεραξία. Υπάρχουν ωστόσο όμως από την άλλη είτε οι υποδομές είτε τα κίνητρα για να μπει ένας παραγωγός είτε από τον κτηνοτροφικό είτε από τον αγροτικό τομέα μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Επίσης είναι ένα ερώτημα που έχει ακουστεί πάρα πολλές φορές μεμονωμένα από παραγωγός. Σίγουρα χρειάζεται μια συνέργεια γιατί για να μπορέσουμε ένα προϊόν να είναι και εξαγόγημα θέλουμε τις κατάλληλες ποσότητες. Όμως υπάρχει αυτή η διαδικασία, μπορεί οποιοδήποτε παραγωγός, οποιαδήποτε ομάδα παραγωγών να μπει σε αυτή τη διαδικασία, να τυποποιήσει το προϊόν, να έχει μια σωστή ετικέτα με προδιαγραφές και τότε είμαστε σίγουροι ότι εμείς αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε και το ζητούμενο είναι, όπως σας είπα, να τυποποιεί το προϊόν ο παραγωγός. Αυτό θέλουμε να κάνουμε ως αγροδιατροφική σύμπραξη περιφέρειας Κρήτης, όπου είμαστε ένας φορέας ο οποίος δεν έχει σκοπό το όφελος, έχουμε σκοπό να προωθήσουμε τα προϊόντα μας και αυτό είναι που λέμε στους παραγωγούς. Άλλωστε το πρόγραμμα αυτό ασχολείται μόνο με τυποποιημένα προϊόντα και παραγωγούς οι οποίοι τυποποιούν. Δεν μιλάμε για παραγωγούς οι οποίοι δεν τυποποιούν το προϊόν. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η στόχευση. Ακόμα και σήμερα υπάρχει το περιθώριο για εκείνους οι οποίοι θέλουν να τυποποιήσουν, να μπουν σε συγκεκριμένους σχηματισμούς έτσι ώστε αυτή η διαδικασία να βρεθεί σε εξέλιξη για τα προϊόντα τους. Βεβαίως και μπορούν. Εντάξει, είναι μια διαδικασία βέβαια 5 ημερών, 10 ημερών. Σίγουρα πρέπει να αποταθούν στις κατάλληλες υπηρεσίες, να βγάλουν την ετικέτα τους
και να μπουν σε μια διαδικασία τέτοια. Και βέβαια ένας ο οποίος μπαίνει σε ένα POP, σε μια πιστοποίηση POP ή PUE, πρέπει να τηρεί κάποιες προδιαγραφές. Από την παραγωγή μέχρι το τελικό τυποποιημένο προϊόν. Αλλά είναι αυτό, όπως ξαναείπαμε, που είναι το ζητούμενο για να αποκτήσει το προϊόν υπεραξία και από αυτήν την υπεραξία να μπορέσει να ωφεληθεί και ο επιχειρηματίας και ο παραγωγός. Σε τι ποσότητες κατακλείσαμε αγορές, αν θέλετε ακόμα και να το πω έτσι, ή διοχετεύσαμε προϊόντα τις αγορές της Γερμανίας και της Γαλλίας στο πρώτο πρόγραμμα, κύριε Τζεδάκη? Εντάξει, ακριβή θυσία δεν μπορούμε να έχουμε, γιατί και οι επιχειρήσεις δεν δίνουν τα οικονομικά τους θυσία, είναι δύσκολο να τα δώσουν, αυτό το παρατηρούμε πολλές φορές. Όμως από το feedback που πήραμε και με τις επιχειρήσεις οποίες μιλάμε, είναι πάρα πολύ ικανοποιημένες και ότι το πρόγραμμα αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Άλλωστε, εμείς ασχολούμαστε κυρίως με μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες από μόνες τους δεν θα μπορούσαν ποτέ να πάνε σε μια έκθεση, και δεν μιλάω μόνο για το οικονομικό σκέλος. Το ότι κάτω από την ομπρέλα της αγροιατροφικής σύμπραξης του Σήματος Κρήτης καταφέρνουμε και παίρνουμε κάποιες επιχειρήσεις στη Γερμανία, στο ECL Paris, στην Ανούγκα, σε μεγάλες εκθέσεις, στη FoodExpo στην Αθήνα, είναι πάρα πολύ σημαντικό για να αποκτήσουν την τεχνογνωσία που χρειάζεται για να μπορέσουν και μόνοι τους μετά να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Μάλιστα. Τυρί, λάδι, κρασί, λέτε, είναι τα κυρίαρχα προϊόντα τα οποία τυποποιούνται, προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης, τα οποία φεύγουν για τις δύο αυτές αγορές, Γαλλίας και Γερμανίας. Μέλι. Και το μέλι, βέβαια. Και το μέλι. Το πέντε έχουμε το πευκό θυμαρόμελο POP, βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Και βέβαια, όποιος θέλει να πάρει περισσότερες πληροφορίες, νομίζω ότι μπορεί να απευθυνθεί σε εσάς στα γραφεία της Περιφέρειας. Το info@agrocrete.com είναι η ιστοσελίδα της αγροδιατροφικής σύμπραξης με τα στοιχεία επικοινωνίας. Οπότε μπορεί να επικοινωνήσει, να έχει πιο λεπτομερή. Ωραία. Κύριε Τζεδάκη, καλημέρα. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ. Και εγώ καλημέρα.